όλες μας τις δυνάμεις, τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να έχει ο κόσμος την υγειά του, ώστε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό και στελεχωμένες υπηρεσίες, ώστε να μπει φρένο στο ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση. Ας το ακούσει καλά αυτό το μήνυμα η κυβέρνηση, η σημερινή υφυπουργός και όλοι όσοι έβαλαν το χεράκι τους για αυτή την άθλια και τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία. Αν οι εργαζόμενοι με προσωπικό κόστος, με μόχθο, δεν κρατούσαν ψηλά το δικαίωμα του λαού στην υγεία, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Είμαστε μαζί σας, στηρίζουμε τον αγώνα σας. Ο αγώνας για το δικαίωμα στην υγεία του λαού είναι υπόθεση όλων μας. Καλή δύναμη και να ξέρουν καλά ότι θα μας βρίσκουν πάντοτε μπροστά τους. Από την υπόκληση να εγκαινιάσετε κρεβάτια εντατικής θεραπείας χωρίς να έχετε προσλάβει ούτε ένα μόνιμο προσωπικό. Το 60% είναι συμβασιούχοι. Δεν έχουμε υλικά πρώτης ανάγκης. Δεν έχουμε καθαρίστριες. Δεν έχουμε μεταφορή σε όλες τις μάρκες. Ήδη η χρηματοδότηση είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε κλειστές κλινικές. Κλινικές που τα παιδιά χειρουργημένα είναι με παιδιά που έχουν λοιμώξεις. Είναι κλινικές που είναι χειρουργημένοι με ανθρώπους που έχουν λοιμώξεις. Είναι κλινική που δύο γιατροί κάνουν 15 επιμερίες το μήνα απλήρωτοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Αγκάλια, κύριε Διοικητά, κύριε Μητσοτάκη, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε ότι θα αλλάξουμε όχι μόνο το μηχανοδηγό, αλλά και τις ράγες, γιατί οι μαχόμενοι υγειονομικοί λειτουργούν με τα νοσοκομεία.